Επιστρέψαμε εμείς, κυρίες και κύριοι, πάμε γιατί έχουμε ραγδαίες εξελίξεις. Σας αναφέραμε προηγουμένως για την υπόθεση Ριχάρδου. Από ό,τι φαίνεται, αποφυλακίζεται τις επόμενες ώρες ο τηλεοπτικός ένιχυρο δανειστής. Είναι ραγδαίες εξελίξεις και όλοι μιλούν για κορυφαία γκάφα των αρχών. Για πες μας, παρακαλώ πολύ, τι γίνεται. Φίλιππε, είδες, καμιά φορά πριν προλάβουμε να μιλήσουμε, τα πράγματα αλλάζουν. Λοιπόν, σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες, αυτή τη στιγμή. Και σύμφωνα με τον κύριο Αλέξη Κούγια, τον δικηγόρο του. Και με τον δικηγόρο του, τον Αλέξη Κούγια. Πάντως, ο Ριχάρδος, ο κύριος Ριχάρδος, πρέπει αυτή τη στιγμή να μεταφέρεται στην Γαδά και ίσως και να αφαιθεί ελεύθερος, διότι πράγματι θεωρείται έολο το επιχείρημα που του αποδόθηκε σύμφωνα με τον δικηγόρο του και έτσι το αίτημα αποφυλάκησής του ενδέχεται να γίνει και αποδεκτό μέσα στα επόμενα 24 ώρες. Το θέμα είναι ότι τις επόμενες ώρες ο Ριχάρδος, από ό,τι φαίνεται, αποφυλακίζεται και έχουμε ανάκληση και των 8 ενταλμάτων προσωρινής κράτησης στην υπόθεση της φερόμενης λαθρεμπορίας, από ό,τι σύμφωνα φαίνεται να προχωράει η ανακρίτρια διαφθοράς. Έτσι ακριβώς. Ανατροπή λοιπόν μεγάλη έχουμε με το κύκλωμα λαθρεμπορίας χρυσού, καθώς αναμένεται να εγκριθεί το αίτημα αποφυλάκησης του γνωστού ενιχυροδανιστή. Είναι μια εξέλιξη πρωτοφανή στα ελληνικά δικαστικά χρονικά και ίσως η μεγαλύτερη γκάφα που έγινε ποτέ. Σε ανάκληση λοιπόν θα έχουμε και των 8 ενταλμάτων προσωρινής κράτησης στην υπόθεση της φερόμενης λαθρεμπορίας. Προχωρά σύμφωνα με όλες τις πληροφορίες μας η ανακρίτρια διαφθορά σύμφωνα με τον κύριο Αλέξη Κούγια και εντός της ημέρας αναμένεται η αποφυλάκηση των κατηγορουμένων. Έτσι. Πάντα κατά δήλωση των δικηγόρων τους. Η ανακρίτρια διαφθοράς οδηγήθηκε στη συγκεκριμένη απόφαση μετά από έγγραφο της ανεξάρτητης αρχής δημοσίων εσόδων, στο οποίο φέρεται να βεβαιώνεται ότι δεν οφείλονται δασμοί και φόροι. Οι δικαστικές εξελίξεις, να πούμε ότι ανακοινώθηκαν στους δικηγόρους. Ο κύριος Αλέξης Κούγιας λέει λοιπόν ότι μας κάλεσε η κυρία ανακρίτρια, η οποία προς τιμήν της μας ανακοίνωσε από χθες το μεσημέρι, με επιμέλειά της, κατάφερε να προκαλέσει αντίδραση από την Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων, που είναι η μόνη αρμόδια για να βεβαιώνει τηλεοπτικές παραβάσεις. Κατόπιν αυτού, ενεργοποίησε αυταπεγγέλτωση διαδικασία για αποφυλάκηση. Μας τα έλεγε χτες ο Κούγιας, εδώ θυμάσαι, ζωντανά στον αέρα. Έτσι. Το βέβαιο είναι, λέει ο κύριος Κούγιας, ότι σε λίγες ώρες οι κατηγορούμενοι θα είναι ελεύθεροι. Αυτό είναι το μήνυμα προς πολλούς αποδέκτες. Κάποιοι νομίζουν ότι μπορούν να χρησιμοποιήσουν την δικαιοσύνη για ιδιωτελείς σκοπούς, αλλά η δικαιοσύνη δίνει απαντήσεις, λέει ο κύριος Κούγιας. Δεν γνωρίζω αν αυταπεγγέλτωση δικαιοσύνη στραφεί βάρος αυτών που δημιούργησαν μία φαρσοκομωδία, δηλώνει ο γνωστός ποινικολόγος. Και να θυμίσουμε ότι ο κύριος Ριχάρδος απειλεί ότι θα κάνει μηνύσεις στους αστυνομικούς αν δεν τον αφήσουν έξω. Τώρα τελείωσε. Έτσι. Τον αφήνουν. Αποφυλακίζεται, ξαναλέμε. Αυτά τα έχει πει πρωτού έχει γνώση το συγκεκριμένο. Βεβαίως. Πάμε λοιπόν. Αν δεν τον Η τελευταία εξέλιξη, κύριε πάνω μου, τζίφα μου, είναι ότι αποφυλακίζεται. Αυτό πάμε είναι. Λοιπόν. Συνεχίζουμε. Ο δικηγόρος τώρα, ο κύριος Δημήτρης Κακόγιανος, δήλωσε ότι είναι μια κακή νομική τροφή από μια κατάλληλη αστυνομική κουζίνα. Ο δικηγόρος Επαμεινώνδας Παπαδέας δήλωσε «Με μια κακή πρόκειρη και κατασκευασμένη δικογραφία, μία μητέρα δύο ανηλίκων βρίσκεται σήμερα προφυλακισμένη». Υπενθυμίζεται ότι όλα ξεκίνησαν όταν ο συνήγορος κατηγορουμένου κύριος Μιχάλης Δημητρακόπουλος έθεσε το θέμα αν υπάρχει βεβαίωση στη δικογραφία από τις τηλωνιακές αρχές σύμφωνα με τον νόμο ότι οφείλονται δασμοί για την εξαγωγή νόμιμη ή παράνομη στην Τουρκία. Η εξέλιξη λοιπόν αυτή η οποία από ό,τι όλα δείχνουν οδηγεί σε ανατροπή της υπόθεσης συνδέεται με τη διαβίβαση στην ανακρίτρια εγγράφω όπως σας είπαμε νωρίτερα της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων η οποία επικαλούμενη, θα το ξαναπούμε για μία ακόμα φορά,
την τελωνιακή νομοθεσία ενημέρωση ότι δεν οφείλονται δασμοί και φόροι για εξαγωγή χρυσού στην Τουρκία. Έτσι το βασικό καπούργημα της λευκοπορίας καταρρύπτεται, συμπαρασύροντας, όπως σας είπαμε και νωρίτερα, όλα και τα κακουργήματα της νομοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και της εγκληματικής οργάνωσης. Μάλιστα. Όπου και οι 8 είχαν κρυθεί προφυλακιστέοι βάσει αυτών των αδικημάτων. Εγώ αναρωτιέμαι τι θα πει ο κύριος Τσίπρας τώρα. Έτσι, κύριε Πελεκάνου. Πώς θα το μαζέψει ο ΣΥΡΙΖΑ και ο Τσίπρας στην γκάφα που έκανε να τολμήσει πριν γίνει έρευνα της αστυνομίας. Όχι της αστυνομίας, των εισαγγελικών αρχών. Των εισαγγελικών αρχών, βεβαίως. Η ανακρίτρια, να ορίσει, να πει. Να τολμήσει και να πει όλα αυτά που είπε για όλους αυτούς τους ανθρώπους. Μα μόνο σήμερα συμβαίνει αυτά. Δεν ξέρω αν συμβεί αυτά. Αυτά είναι ταινία, μου θυμίζει. Ναι. Δηλαδή, αυτά είναι. Χάρλεκινγκ. Είναι από ταινία. Τι να πούμε. Να πούμε από προσανατολισμό για κάτι. Τι να πω. 1800 σελίδες στον κάδο των αχρήστων. Τόσοι αστυνομικοί δουλεύανε, λέει, για μια υπόθεση στον κάδο των αχρήστων. Δηλαδή τι κάναμε, μια τρύπα στο νερό. Έτσι. Άμα αποφασίσει η ανακρίτρια να του αφήσει πάντα ελεύθερου, η αστυνομία. Μα του έχει αφήσει ήδη όλου σχεδόν. Περιμένουν και του 8 από ώρα μέσα στην ημέρα, ίσω. Το δεύτερο κύκλωμα, επειδή τα είχαμε χωρίσει σε δύο κύκλωματα, όχι εμεί, η ελληνική αστυνομία. Το δεύτερο κύκλωμα είναι έξω. Το φερόμενο ως κύκλωμα. Έτσι. Είναι έξω όλοι οι άνθρωποι. Και η υπαρχηγός που λένε είναι μια γυναίκα η οποία έπαιρνε 1200 ευρώ για να είναι γραμματέα στα γραφεία του, παρακαλώ, και λογίστρια. Μητέρα δύο παιδιών. Αυτή είναι η υπαρχηγός των 1200 ευρώ. Άρα εδώ πέρα βλέπουμε να υπάρχει μια μεγάλη γκάφα από ό,τι φαίνεται των αρχών για μια υπόθεση η οποία είχε απασχολήσει όλη την Ελλάδα και βλέπουμε το πώς ξεφούσκωσε. Ή πώς ξεφουσκώνει, έτσι. Και πώς ξεφουσκώνει. Πώς ξεφουσκώνει. Εδώ σου λέει δεν υπάρχει. Και τι συνέπειες θα έχει, έτσι. Και εδώ πέρα λοιπόν θα πρέπει να πέσουν κεφάλια, ακούγεται εδώ αυτή Ακριβώς. τη στιγμή. Θα πρέπει να γίνουν παραιτήσεις. Ποιοι θα παραιτηθούνε. Θα παραιτηθούν μία διώξη. Και εδώ, για να πω λίγο τα πράγματα. Εγώ βλέπετε εδώ πέρα ότι είμαι ενάντια σε αυτά τα οποία κάνει η κυβέρνηση. Εδώ λοιπόν θύμα έχει πέσει ο κύριος Τσίπρας. Ναι. Αυτή τη στιγμή ο πρωθυπουργός της χώρας έχει πέσει θύμα. Δεν έχει άδικο να ξέρεις. Ο Τσίπρας ο άνθρωπος πού να ξέρει. Τον ενημερώσανε αυτά που του είπανε και τον διαβεβαίωσαν και αυτά που βγήκε και είπε. Ούτε αστυνομικός είναι ο Τσίπρας, ούτε εισαγγελέας είναι, ούτε ανακριτής είναι. Το κονκλάβιο του όμως θα έρθει. Άρα αυτή τη στιγμή παραπληροφόρησαν λαθασμένα τον πρωθυπουργό της χώρας, ο οποίος του μεταφέρανε με τόσο χαρά τη μεγάλη επιτυχία που έγινε από την ελληνική αστυνομία και τις αρχές, και βγήκε ο άνθρωπος και λέει, αφού μου το είπαν οι υπουργοί μου, μου το είπανε. Αναμένονται να πέσουν κεφάλια. Κεφάλια που μόλις είχαν εκθέσανε, εκθέσανε ανεπανόρθωτα τον Τσίπρα. Γι' αυτό επιμένουμε στο πρόγραμμα του Λαϊκού. Α, εδώ ξαναλέμε, εδώ δεν έχει σχέση, σας παρακαλώ, δεν έχει σχέση προγράμματα τώρα εδώ. Εδώ είναι σημαντικό άλλο. Ότι αυτή τη στιγμή οι υπηρεσίες εξέδεσαν ανεπανόρθωτα τον πρωθυπουργό της χώρας. Τον ξεφτυλίσανε. Πάνω σε αυτό το θέμα, αν μου επιτρέπετε. Τον ξεφτυλίσανε. Κυριολεκτικά. Ξεφτυλίσανε τον Τσίπρα. Και σαν θεσμό και σαν πρόσωπο. Αυτή τη στιγμή θα πρέπει να πληρώσουν. Και ποιοι είναι αυτοί τα σπασμένα. Αυτοί που τον άφησαν, που τον ενημέρωσαν λανθασμένα για μια υπόθεση επιτυχίας που βγήκε και κοκορέθηκε και στο Ελληνικό Κοινοβούλιο και κατονόμασε. Θα τον περιλάβει. Θα κάνει αυτή τη στιγμή, πληροφορίες μας λένε, ότι ετοιμάζεται ο Ριχάρδος να κάνει αγωγές και μηνύσεις για συκοφαντική δυσφήμιση. Το γραφείο του Κούγια έχει πάρει ήδη φωτιά και ετοιμάζει να στείλει τις αγωγές. Και ξαναλέμε, εμπλέξανε σε αυτό το παιχνίδι το λανθασμένο σε αυτή την κάφα τον πρωθυπουργό της χώρας. Και εδώ λοιπόν, για να είμαστε σωστοί, δεν μπορείς να βρεις τον Τσίπρα. Δεν μπορείς να κατηγορείς τον Τσίπρα. Όταν έχονται οι αρμόδιοι
που διαχειρίζονται τις υποθέσεις. Οι αρμόδιοι οι οποίοι έχουν και είναι υποχρεωμένοι να ενημερώσουν τον Πρωθυπουργό ότι ενημερώσαν λανθασμένα. Αυτή τη στιγμή θύμα, σας ξαναλέω, τα λέω εγώ αυτά για τον Τσίπρα, που βλέπετε κυτρινοδότη τον ανεβάζω, κυτρινοδότη τον κατεβάζω, που με βλέπει και κάνει μετό ο Τσίπρας. Εδώ λοιπόν ξαναλέμε, ο Πρωθυπουργός έπεσε θύμα και τον ξεφτυλίσανε. Τον κάνανε ρόμπα τον Πρωθυπουργό. Ας πρόσεχε, Φίλιππε. Ρόμπα τον κάνανε. Πριν από λίγο καιρό έκανε ανασχηματισμό. Πριν από λίγο καιρό γίνανε κρίσεις σε όλα τα σώματα ασφαλείας. Αλλάξανε αρχηγοί, υπαρχηγοί, υπουργοί. Το θέμα είναι ποιοι τον ενημέρωσαν. Ποιος του είπε στο αυτάκι του αυτό που του είπε. Το θέμα δεν του είπαν στο αυτάκι. Του κάνανε μια πλήρη μεγάλη και εκτενής ενημέρωση. Καλύτερα τα. Ήρθανε και του τα είπανε αναλυτικά. Έτσι. Αλέξη μου, πρωθυπουργάρα μου, το έχουμε εδώ και ήταν εδώ, να το τι κάνανε το κυκλώμα του. Σχεδιαγράμματα του εδώ. Δείχνανε. Ωραία, και πιάσανε τέτοιο. Το τέτοιο, το κύκλο του εγκλήματος. Έτσι αποφυλακίζονται. Δεν κάθεται η κατηγορία, δεν στείνε, δεν μπορεί να στοιχειοθετηθεί. Ναι, δεν καλά, ολόκληρη ομάδα του Τσίπρα δεν του είπε τουλάχιστον, μα μην βγει να το λέμε ομάδα, τώρα. Αυτή είναι η πολιτική. Υπάρχουν οι αρμόδιοι οι οποίοι. Ναι. Ενημερώνω. Έπρεπε τον ενημερώσουν ορθώς. Κανένας. Το ξεφτυλίσανε. Γι' αυτό λέμε ότι η πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Δημοσιοτήτων πρέπει να είναι άνθρωποι που να έχουν σχέση με το αντικείμενο. Μα εδώ παιδί, να μην τα πείτε τώρα. Να προέρχονται από τα σώματα ασφαλείας. Ξαναλέμε λοιπόν, ούτε ο υπουργός είναι γνώστης. Και εσείς είστε υπουργός. Θα ξέρετε και την επιχείρηση τι γίνεται. Τη αστυνομία. Όχι. Θα ξέρατε εσείς την επιχείρηση της αστυνομίας. Για να είμαστε λογικοί λίγο εδώ. Για να είμαστε λογικοί. Εδώ θέλω να λέμε τα πράγματα με λογική. Ό,τι ενημέρωση έχουν, αυτοί και μεταφέρανε. Άρα λοιπόν, αυτοί που στήσανε αυτή την αθλειότητα. Γιατί περί αθλειότητας είναι όταν τους αποφυλακίζουν και όταν σου λέει ότι μιλάγαμε όλοι για μια μεγάλη. Μεγάλο λαφρεμπόριο χρυσού, το μεγαλύτερο, το οποίο εν τέλει δεν είναι λαφρεμπόριο. Σύμφωνα με την ανεξάρτητη αρχή δημοσίων εισόδων. Και γι' αυτό αποφυλακίζονται. Βλέπω εδώ να ανοίγει τις ΜΟΕ χιλιάδες τώρα. Ναι, έλατε. Εδώ. Και με κάθε δικαίωμα. Βέβαια, εδώ τα θέματα είναι περίεργα. Εδώ τα θέματα δημιουργούν θέματα και κλονίζει την κυβέρνηση. Είναι πολιτικό το θέμα πλέον. Κλονίζεται η κυβέρνηση. Μόνο αυτό. Και θα έχουμε ραγδαίες εξελίξεις με ενημερών αυτή τη στιγμή. Ραγδαίες εξελίξεις. Στην ηγεσία της ελληνικής αστυνομίας, στους αρμόδιους, οι οποίοι διέσυραν τον Αλέξη Τσίπρα. Διέσυραν τον Πρωθυπουργό της χώρας. Τον διέσυραν. Ενημερώνοντας τον, από ό,τι φάνηκε, εντελώς λαθασμένα, σε μια υπόθεση η οποία δεν είναι καθόλου, από ό,τι φάνηκε, δεμένη, ίσα-ίσα, από ό,τι φαίνεται, εφόσον αποφυλακίζονται, η γκάφα, ούτε ο Γκούφι να ήταν. Έγινε. Ούτε ο Γκούφι να ήταν. Ούτε η Μίστερ Μπίν. Μίστερ Μπίν! Οι γκαφατζίδες. Και μένουμε εδώ. Πάμε να δώσουμε τώρα. Πάμε να δώσουμε κολαγόνο, γιατί τώρα και ο Πρωθυπουργός θα θέλει το κολαγόνο του. Πολύ θα το θέλουμε. Πώς λέγεται, Περιστέρα, Περιστέρα μου, τι θα τραβήξεις, κορίτσι μου. Πρέπει τώρα, αγκάλιασε τον Αλέξη τώρα, χαίδεψε το κεφαλάκι, δώσου κανένα ρουφικτό φυλάκι, γιατί... Θα γιατί το περιλάβει τώρα η Νέα Δημοκρατία. Άχι, τώρα να γίνει, τώρα μόνο. Τώρα έχει να γίνει το σοου του αιώνα. Πάρτε κολαγόνο κι εσείς εκεί. Εκεί στο Πρωθυπουργικό Γραφείο. Εσείς, γιατί θα κάνετε ρητιδούλες από ό,τι φαίνεται. Πάμε λοιπόν 2-11 χίλια.